Από τις 17 Μαΐου ανοίγουν ξανά οι εκκλησίες και θα επιτρέπεται κάθε είδους λειτουργίας ή θρησκευτικής τελετής με τη συμμετοχή πιστών σε όλους τους χώρους λατρείας όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων, σύμφωνα με την Κία των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1816 κάθετος Β κάθετος 12/5 του 2020. Η απόφαση θα ισχύσει από 17 Μαΐου ως 5 Ιουνίου και την τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστήριων και κάθε είδους θρησκευτικής τελετής, καθώς και προσέλευση προσώπων για ατομική ή κατηδίαν προσευχή σε όλους, ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας, κάθε είδους και κάθε νομικού, κανονικού και εν γέννη θρησκευτικού καθεστώτος ναών και παρεκκλησιών, ευκτήριων, οίκων, τεμενών, συναγωγών, κάθε δόγματος και θρησκείας περιλαμβάνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται να παρίσταται εντός του χώρου λατρείας προκύπτει από την τήρηση της αναλογίας ενός ατόμου ανά 10 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας με ελάχιστη απόσταση ενός και ημέσιος 1,5 μέτρου μεταξύ τους προς όλες τις κατευθύνσεις. Στον υπολογισμό του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο η επιφάνεια του Κύριου και ωφέλιμου χώρου που εξυπηρετεί τις λατρευτικές ανάγκες και δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιφάνειες τυχόν άλλων όμορων κυρίων χώρων του ακινήτου που εξυπηρετούν δραστηριότητες μη λατρευτικές, παραδείγματος χάρη χώροι σεμιναρίων και αναγνωστηρίων. Ο κατανόμου υπεύθυνος θρησκευτικός λειτουργός οφείλει να προχωρήσει στην εσωτερική διαμόρφωση του χώρου λατρείας ώστε να είναι αμέσως διακριτές οι θέσεις ορθίων ή καθήμενων που μπορούν να καταλάβουν οι προσερχόμενοι και να διατηρείται ο μέγιστος αριθμός του εντός του ορίου της προαναφερθής αναλογίας καθώς και η απόσταση του ενός 1,5 μέτρου μεταξύ τους από όλες τις κατευθύνσεις. Δεύτερον, σε περίπτωση που η επιφάνεια του χώρου λατρείας υπερβαίνει τα 500 τετραγωνικά, ως μέγιστον αριθμό παριστάμενων ορίζεται ο αριθμός 50. Τρίτον, να τηρούνται όλα τα θεσπιθέντα προληπτικά μέτρα υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του κορονοϊού COVID-19, όπως αυτά ανακοινώνονται από τον ΕΟΔΗ και από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19. Τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας που θα πρέπει να τηρούνται θα αφορούν μεταξύ άλλων τη σύσταση για τη χρήση μάσκας, την υποχρεωτική χρήση αντισηπτικού, για την υγιεινή των χεριών και συχνό καθαρισμό επιφανειών και αναφέρονται αναλυτικά στην Κία. Αποσαφηνίζεται επίσης ότι σε περίπτωση τέλεσης λειτουργιών ή θρησκευτικών τελετών σε υπαίθριους χώρους ισχύουν υγιεινικοί κανόνες περί δημοσίων υπαίθριων συναθρήσεων. Για το θέμα αυτό αναφέρθηκε με δήλωσή του ο Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος, ενώ έκανε λόγο ποιοι ναοί θα λειτουργούν στην περιοχή μας κάθε Κυριακή. Πράγματι, με πολιτιακό νόμο, επετράπη από την Κυριακή 17 Μαΐου 2020 η επανελειτουργία των ιερών ναών με την παρουσία πιστών. Υπό τον όρο όμως ότι οι παρευρισκόμενοι στις ιεροπραξίες χριστιανοί θα απέχουν μεταξύ τους 1,5 μέτρο. Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους ιερούς ναούς της πόλεως της Άρτας, αλλά και για να εξυπηρετηθούν οι λατρευτικές ανάγκες όσο γίνεται περισσότερων χριστιανών, από την Κυριακή 17 Μαΐου 2020 και κάθε Κυριακή, στην πόλη της Άρτας το πρωί θα λειτουργούν περισσότεροι από ό,τι συνήθως ναοί. Συγκεκριμένα, κάθε Κυριακή πρωί θα λειτουργούν ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, ο Ιερός Ναός της Αγίας Σοφίας που βρίσκεται πλησίον του Αγίου Δημητρίου, ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου, ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως Άρτης, ο Ιερός Ναός Παντοκράτορος, ο Ιερός Ναός της Αγίας Θεοδόρας και ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται κοντά στην Αγία Θεοδώρα, ο Ιερός Ναός Αγίων Αποστόλων, ο Ιερός Ναός Παμεγίστων Ταξιαρχών, ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου του Γρεκού και ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Φανερωμένης. Επίσης, είναι αυτονόητο ότι θα λειτουργούν όλοι οι ενωριακοί ναοί των χωριών καθώς και οι ναοί των μοναστηριών. Με την ευκαιρία όμως και επειδή είχατε την καλοσύνη να δώσετε στο κοινό σήμερα τη φωνή της Εκκλησίας για το χαρούμενο άγγελμα ότι πλέον
επιτρέπεται η προσέλευση των πιστών στους ιερούς ναούς, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω την εγκύκλιο που απευθύνει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ως συνοδικό ευχαριστήριο λόγο, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να εκφραστεί από τους ποιμένες της καθελλάδα Εκκλησίας, να εκφραστεί η χαρά και η ευφροσύνη για το γεγονός ότι πλέον οι πόρτες των ναών είναι ανοιχτές και ότι ο κόσμος μπορεί να εκκλησιάζεται. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Χριστός Ανέστη. Με αισθήματα δοξολογίας και ένου προς τον Τριαδικό Θεό μας, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απευθύνεται και πάλι προς εσάς τα εκλεκτά πνευματικά παιδιά της για να σας χαιρετήσει με τον πασχάλιο χαιρετισμό «Χριστός Ανέστη». Τώρα, μετά από ακούσια μακρά περίοδο σωματικής απουσίας σας από τις κοινές λατρευτικές συνάξεις μας, εισήλθατε και πάλι στον Άγιο Οίκο του Θεού για να λατρεύσουμε εν ενή στόματι και μια καρδία το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομα του Αγίου Θεού μας. Η περίοδος που παρήλθε ήταν σκληρή και πικρή για όλους μας. Κυριολεκτικά ματώσαμε για την απουσία σας από τους ναούς. Όμως, εάν για εσάς η απουσία σας από τις κοινές λατρευτικές συναθρήσεις μας ήταν οδυνηρή, για τους ποιμένες σας, επισκόπους και πρεσβυτέρους, η σωματική απουσία σας ήταν ο μεγαλύτερος πειρασμός και ο μεγαλύτερος πόνος που έχουμε βιώσει στην ποιματική διακονία μας. Στα αλήθεια, πόσο χαρούμενος μπορεί να είναι ο πατέρας σε ένα σπιτικό που απουσιάζουν τα παιδιά του, πόσο μπορεί να εφραίνεται σε γιορτή μόνος του. Πώς να απολαύσει την τράπεζα που γέμει όταν στερούνται του αμνού τα τέκνα του. Σας ομολογούμε εν πάση ειλικρινία ότι εάν η χάρη του Θεού δεν παρηγορούσε τις καρδιές μας, εάν δεν άνοιγε χαραμάδες η λαρού φωτός στα σκότη που μας κύκλωσαν, εάν δεν μετέδιδε τη δυνατή εμπειρία της δικής σας πνευματικής παρουσίας μέσα στους ναούς που ιεροπρακτούσαμε και λειτουργούσαμε, ο πειρασμός θα ήταν αβάσταχτος. Η ίδια χάρη του Θεού, είμαστε βέβαιοι, παρηγόρησε και τις δικές σας καρδιές και γλύκανε τον πόνο σας. Σας μετέγγισε τη ζωή του Χριστού στις κατοίκων εκκλησίες σας και σταθήκατε σταθεροί στην πίστη, αποκρούοντας όλα τα πνεύματα της πλάνης. Δοξολογούμε τον Θεό για εσάς, για την υπομονή στις λήψεις, για τη σταθερότητά σας στην πίστη, για την εμπιστοσύνη σας στην Εκκλησία. Ζει Κύριος Παντοκράτων. Ζει και εμείς ιδού ζώμεν, με Αυτόν και μέσω Αυτού. Μας αξιώνει λοιπόν ο Κύριος της ταπεινώσεως και της δόξης, σήμερα Κυριακή να ανταμώσουμε και πάλι στον οίκο του ουρανίου Πατρός μας, να τον υμνήσουμε από κοινού, να συνακροαστούμε των ρημάτων της ζωής και να μετάσχουμε στο ποτήριο της ζωής, μεταλαμβάνοντας σώμα και αίμα Χριστού, εις άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Μόνο δοξολογία και ένος ξεχύνεται από τις καρδιές μας. Δοξολογία και ένος προς Αυτόν που είναι για εμάς το παν, όπως πολύ χαριτωμένα έλεγε συχνά ο Όσιος Πορφύριος ο Καψοκαλυβίτης. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, ως γνωστόν η προσέλευσή σας στις κοινές λατρευτικές συναντήσεις μας γίνονται υπό τις προϋποθέσεις που έθεσε η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την Πανδημία, με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Με προηγούμενη μας εγκύκλιο ενημερωθήκατε επακριβώς για τον τρόπο της προσελεύσεως στους ιερούς ναούς. Εμείς, ως εκκλησιαστικό σώμα, οφείλουμε να εφαρμόσουμε επακριβώς και αυτές τις συστάσεις. Και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας αυτά για τα οποία συνεργαστήκαμε με την Ελληνική Πολιτεία και με την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, να κατορθώσουμε προς αντιμετώπιση της πανδημίας. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Γι' αυτό και πάλι σας προτρέπουμε με πιστή εφαρμογή όλων των συστάσεων της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής να συνεχίσουμε πλέον μέσα στους ναούς τον αγώνα της σωτηρίας μας. Θέλουμε όμως να γνωρίζετε ότι η συνεργασία αυτή σε καμία περίπτωση δεν ξεπέρασε όρια τα οποία η Ορθόδοξος πίστη και ζωή αλλά και η παράδοση μας έχουν θέσει. Σας διαβεβαιώνουμε ότι χάρη τη Θεού παραμένουμε άγρυπνοι φύλακες των ορίων που έθεσε το Πνεύμα του Άγιου δια των Αποστόλων, των Πατέρων και των Αγίων Συνόδων. Κόκκινες γραμμές ούτε ξεπεράστηκαν, ούτε θα ξεπεραστούν. Είναι αδύνατον και σε αυτή την εγκύκλιο να μην μονεύσουμε ευγνώ μόνος και να μην προσευχηθούμε ιδιαιτέρως για τους ιατρούς, τους ερευνητές,
το νοσηλευτικό προσωπικό και όλους τους εργαζομένους ηρωικά στα νοσοκομεία της πατρίδος μας. Τους ευχαριστούμε θερμά για το θυσιαστικό κόπο τους. Ο Κύριος να ανταποδώσει τη θυσιαστική προσφορά τους με πλήθος ευλογιών. Ακόμα προσευχόμαστε να αναπαύει ο Θεός τις ψυχές των κεκοιμημένων εκ της πανδημίας αδελφών μας. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, την Κυριακή 17 του μηνός, με συνοδική απόφαση θα ψαλεί τρισάγιο υπέρ αυτών. Προσευχόμαστε επίσης υπέρ της εξευρέσεως καταλλήλου θεραπευτικής αγωγής, που θα περιορίσει και θα εξαλείψει την πανδημία. Με αυτές τις σκέψεις σας υποδεχόμαστε με άπειρη Χριστό Αναστάτη χαρά στον οίκο του Θεού, στον οίκο των παιδιών του Θεού, στο δικό σας οίκο και σας ευλογούμε όλους. Εισέλθετε λοιπόν όλοι στη χαρά του Κυρίου σας και εκείνοι που πρώτοι φτάσατε και όσοι ήρθατε δεύτεροι λάβετε το μισθό σας. Πλούσιοι και φτωχοί πανηγυρίστε, όσοι εγκρατευτήκατε αλλά και εκείνοι που έχετε βραδυπορήσει στην εργασία των εντολών, τιμήσατε τη σημερινή ημέρα. Όσοι νηστέψατε και εκείνοι που δεν νηστέψατε, εφρανθείτε σήμερα. Η Αγία Τράπεζα είναι γεμάτη. Ο Μόσχος είναι άφθονος και ανεξάντλητος. Δεν επιτρέπεται κανείς να φύγει πεινασμένος. Όλοι απολαύστε το συμπόσιο που παρατίθεται για τους πιστούς. Όλοι απολαύστε τα θεία δώρα που προσφέρει η Θεία Αγαθοσύνη. Κανένας πια να μην θρυνεί τη φτώχεια του, διότι τώρα έγινε φανερή η Βασιλεία του Θεού, εκείνη που προσφέρεται σε όλους εξίσου. Κανένας να μην κλαίει πια για τα πτέσματά του, διότι συγχώρεση είναι ο αναστημένος Κύριός μας. Κανένας να μην φοβάται πια το θάνατο, διότι ο θάνατος του Σωτήρος μας ελευθέρωσε από το θάνατο. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και η εξουσία στους απέραντους αιώνες. Αμήν.